Την περασμένη φορά, αγαπητοί, είχαμε αναλύσει, χωρίς βεβαίως να εξαντλήσουμε, το 21ο χωρίο του τρίτου κεφαλαίου του βιβλίου Σοφία Σειρά. Χαλεπότερά σου μη ζήτη και ισχυρότερά σου μη εξέταζε. Δηλαδή, μη ζητάς δυσκολότερα πράγματα από εκείνα που μπορείς και μην εξετάζεις πράγματα που είναι ισχυρότερα και μεγαλύτερα από την δυνατότητα της διανοίας σου. Είπαμε αρκετά επάνω εις το χωρίον αυτό, αλλά όπως σας είπα δεν το εξαντλήσαμε. Σας έλεγα ότι μεταξύ των άλλων και των θεωρητικών και των πρακτικών θέσεων, μία πρακτική θέση είναι ότι δεν πρέπει να διαλέγουμε ένα επάγγελμα που να μην ανταποκρίνεται είτε στην κλίση μας, είτε στην ικανότητά μας, είτε και σε αυτήν την κλίση με ήττα, δηλαδή το κάλεσμα του Θεού. Και ότι προκειμένου να επιτύχουμε σε μία εργασία, σε ένα επάγγελμα, πρέπει να υπάρχει εναρμονισμός του τριπτύχου κλίσης με γιώτα, ικανότης και κλίσης με ήττα. Αλλά δεν είπαμε αρκετά επάνω σε αυτό. Ήθελα να σας σημείωνα, γιατί αυτό θα βοηθήσει πολύ και τα παιδιά σας. Κλίσεις είναι το να έχω μία έφεση, μία ροπή, δηλαδή μία αγάπη προς μία δουλειά. Είναι δε φυσικό ότι ο άνθρωπος αγαπά οπωσδήποτε πάντοτε κάτι. Ο Θεός έτσι εμέρισε τα πράγματα, όλοι οι άνθρωποι να μην αγαπούν τα ίδια, αλλά άλλος με αυτό, άλλος δε εκείνο. Αν μου πείτε ότι κάποτε προπαντός τους εφήβους, λιγότερο δε εις τους μεγαλύτερους, μπορεί να υπάρχει η αγάπη σε περισσότερα πράγματα, τότε μήπως θα πρέπει να γίνουμε πολυτεχνίτες και ερημοσπίτες κατά την παροιμία? Αυτά τα περισσότερα πράγματα που αγαπάμε, στην πραγματικότητα, αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, είναι πιο πολύ απλώς ενδιαφέροντα και όχι αληθείς κλίσεις. Έτσι, οι κλίσεις πρέπει να ξεχωριστεί, να αντιδιασταλεί από τα ενδιαφέροντα. Πρέπει αυτό ιδιαιτέρως να το προσέξουμε στα παιδιά μας, τα οποία παρουσιάζουν πολλά ενδιαφέροντα. Μ' αρέσει και αυτό, μ' αρέσει και εκείνο και το καθεξής. Δεν είναι πάντοτε όμως αυτό μία κλίση. Είναι μία ψευδοκλίση. Ένα μικρό παράδειγμα. Παίρνει ένας καθηγητής την τελευταία τάξη του γυμνασίου, του λυκείου θέλω να πω, του παλιού γυμνασίου, και πηγαίνει σε ένα εργοστάσιο. Την επομένη θέτει ένα θέμα εκθέσεως. Εντυπώσεις ή καλύτερα, ένα θέμα εκθέσεως. Τι θέλω να γίνω? Θα δει ότι πολλά παιδιά θα του γράψουν ότι θέλουν να γίνουν εκείνο το οποίο είδαν στο εργοστάσιο. Βεβαίως, τα ίδια παιδιά, αν ερωτηθούν ύστερα από λίγο καιρό, αναμφισβήτητα δεν θα πούν ότι τους αρέσει εκείνο που είχαν γράψει τότε. Βρέθηκαν κάτω από μία επίδραση. Αυτό λέγεται ενδιαφέρον, αλλά δεν λέγεται κλίσεις, δηλαδή έφεσης. Οι κλίσεις είναι μία μόνιμη κατάσταση στον άνθρωπο που επιθυμεί αυτό που επιθυμεί. Πρέπει ακόμη να υπάρχει ικανότητα. Στην κλίση πρέπει να εναρμοντίζεται η ικανότητα. Μπορεί μεν εγώ να αγαπώ κάτι, αλλά να μην έχω την ικανότητα γι' αυτό. Μπορεί να αγαπώ να είμαι αεροπόρος, αλλά να μην έχω μια πολύ δυνατή καρδιά ή να έχω μοιοπία.
ή ακόμη να μην έχω ταχύτητα αντιλήψεως, ενεργίας επάνω στο καντράν που θα πρέπει να ενεργήσω, ώστε αν υποτεθεί ότι κάνω βουτιά προς τα κάτω, βήθηση, να έχω την ετοιμότητα να σωθώ ή να πατήσω το σχετικό κουμπί για να πεταχτώ με το αλεξίπτωτο ή να ανορθώσω το αεροπλάνο προς τα πάνω. Αυτός ο χρόνος αντιλήψεως είναι μέγα θέμα. Θυμούμαι κάποτε ένας καθηγητής μας πανεπιστημιακός έλεγε το εξής. Είχε βρεθεί στις εξετάσεις της σχολής Ικάρων και είχαν ένα τεστ που έλεγε ότι κάποια στιγμή εγώ θα ανάψω το ένα φωτάκι. Εσύ φρόντισε αμέσως να το σβήσεις με έναν αλουδιακό από την πλάι. Άναβε το φωτάκι ο καθηγητής, αλλά ο υποψήφιος δεν πατούσε το δικό του για να σβήσει το φως και έφτανε να του λέει «Παιδί μου, πάτα το διακόπτη». Δηλαδή τι, δεν είχε ταχύτητα αντιλήψεως. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά όλα συνιστούν αυτό που λέμε ικανότης, ικανότητα. Μπορεί να αγαπώ να είμαι κάτι, αλλά πρέπει να έχω και την ικανότητα. Όπως και το αντίστροφο, μπορεί να έχω την ικανότητα αλλά να μην έχω την κλίση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δεξιοτέχνες σε κάτι αλλά δεν το αγαπούν αυτό το κάτι. Και τρίτον είναι οι κλίσεις με ήττα, που θα πει να νιώσεις μέσα σου ότι αυτό που επιθυμείς και αυτό που μπορείς, σε αυτό σε καλεί ο Θεός, ώστε το επάγγελμά σου, η εργασία σου, να είναι και μία ξεχωριστή κλίση του Θεού. Παλιά σας είχα πει ένα παράδειγμα. Το αναφέρει ένας ξένος ψυχίατρος. Θα σας το πω όμως ξανά όσοι δεν το έχετε ακούσει. Ξέρω όμως ότι σε πολλούς είναι γνωστό. Κάποτε είχε πάει κάποιος σε ένα λατομείο να αντιληφθεί πώς εκεί στο λατομείο αυτό εργάζονται οι άνθρωποι, οι εργάτες. Πλησιάζει τον πρώτον και του λέγει «Είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου?» Αυτός λίγο θυμωμένα απαντάει «Τι ευχαριστημένος θέλεις να είμαι? Εδώ να σπάζω πέτρας από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι δυνατόν να είμαι ευχαριστημένος?» Πηγαίνει σε έναν δεύτερον. Του λέγει «Είσαι ευχαριστημένος από την εργασία που κάνεις?» Εκείνος απαντά «Είμαι ευχαριστημένος γιατί βγάζω ένα καλόμερο κάματο που μπορώ να συντηρώ την οικογένειά μου και να έχω ό,τι άνεση θα ήθελα, ό,τι είναι δυνατό να μπορώ να έχω στο σπίτι μου». Πηγαίνει σε έναν τρίτον. «Είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου?» «Βεβαίως», λέει. «Όταν σπάζω τις πέτρες, το κάθε κομμάτι δεν είναι όμοιο με το άλλο, έτσι μου μοιάζουν με τα πρόσωπα των ανθρώπων, που οι άνθρωποι δεν έχουν το ίδιο πρόσωπο. Αλλά ύστερα γεμίζω από χαρά, γιατί ξέρω ότι σπάζοντας αυτές τις πέτρες, αυτές θα μεταφερθούν στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως που χτίζεται. Και αισθάνομαι ότι συμβάλλω και εγώ». Ο πρώτος δεν έχει καμία σχέση με την εργασία του. Ο δεύτερος έχει εκείνο το περιορισμένο πνεύμα, την περιορισμένη αντίληψη του ανθρώπου που έχει ένα έργο που θα ικανοποιεί μόνο τις ανάγκες του. Ο τρίτος μέσα του έχει αυτό το στοιχείο της κλίσεως με ήττα, γιατί την εργασία του την έχει κάνει αποστολή. Αισθάνεται ότι αυτό το οποίο κάνει, αυτό το οποίο προσφέρει, ότι γίνεται ένας οικοδόμος, όχι να πω του πολιτισμού, όχι του πολιτισμού, ένας οικοδόμος στο έργο που ο Θεός θέλει να γίνεται επάνω στη γη. Αυτό έχει πολύ σημασία. Μόνο τότε είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος στην εργασία του, όταν έχει αυτά τα τρία, κλίσεις με γιώτα, ικανότης και κλίσεις με ήττα. Θα ήθελα λοιπόν να σας έλεγα κάτι πιο κάτω τώρα, ότι για τα παιδιά σας,
μην τα βιάζετε να ακολουθήσουν κάποιο επάγγελμα μόνο και μόνο διότι είναι προσοδοφόρων. Εάν δεν έχουν κλίση ή δεν έχουν ικανότητες, και τούτο γιατί εσείς κατά κάποιον καινόδοξον τρόπον θα θέλατε τα παιδιά σας να γίνουν αυτό που θέλετε εσείς. Αγαπητοί μου, προσέξτε εδώ. Κάποτε πιέζετε τα παιδιά σας να πάρουν άριστα, για να βγείτε έξω στο καφενείο και στην αγορά να υπείτε και να καυχηθείτε ότι το παιδί σας πήρε άριστα. Άλλο τώρα ότι αυτό μπορεί να του κοστίσει ακόμα και την σωματική του υγεία, αυτό τούτο το νευρικό του σύστημα, ή το παιδί σας να γίνει καινόδοξο. Προσέξτε πολύ αυτό το σημείο. Αλλά στο θέμα του επαγγέλματος θα πρέπει, πάρα πολύ θα πρέπει, να αφήσουμε τα παιδιά μας να διαλέξουν εκείνο το οποίο επιθυμούν. Εμείς μόνο θα βοηθήσουμε τα παιδιά αν αντιληφθούμε ότι ζητούν κάτι που δεν έχουν ικανότητα. Έχουν κλείσει, να του πούμε δεν έχεις για εκεί ικανότητα. Και αυτό με πολύ προσοχή, γιατί κάποτε δεν ξέρουμε αν ο άλλος έχει ή δεν έχει ικανότητα. Ή ακόμη αν η εργασία του αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και υποτεθεί ότι έχουμε μόνο ένα παιδί και το παιδί μας αυτό δεν θα θέλαμε να χάσει τη ζωή του ενδεχομένως σε πολύ νεαρά ηλικία. Βέβαια θα πούμε αυτό στα παιδιά μας, εάν επιμένει στο παιδί μας, αν επιμένει πολύ, βεβαίως θα το αφήσουμε τελικά. Αλλά ακόμη θα σας παρακαλούσα να μην βιάζετε τα παιδιά σας να σπουδάσουν όταν δεν έχουν την έφεση στα γράμματα. Δεν εννοώ βέβαια εκείνη την οκνηρία την οποία παρουσιάζουν πολλές φορές τα παιδιά, γιατί δεν θέλουν να διαβάσουν. Απλώς δεν θέλουν να διαβάσουν. Να έχουν την δυνατότητα να είναι έξυπνα τα παιδιά. Πρέπει να διακρίνουμε εάν υπάρχει η δυνατότητα, η εξυπνάδα, η ευφυΐα με την οκνηρία. Και αν μεν είναι οκνηρία, θα επιμείνομαι και θα δίρομαι ακόμα. Αν όμως είναι έλλειψης ευφυΐας, αδελφέ μου, πιάνεις και δέρνεις το παιδί σου. Το δέρνεις γιατί δεν μπορεί να αποδώσει τα γράμματα. Κάνεις έγκλημα. Μα δεν μπορεί το παιδί να αποδώσει. Τι θέλεις παραπάνω από εκείνο που μπορεί? Θέλεις να πάθει κακό το παιδί? Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε. Δεν πειράζει, δεν είναι μόνο τα γράμματα που θα ζήσουμε. Έχουμε την εντύπωση ότι μόνο εάν μάθουμε γράμματα θα ζήσουμε. Εάν δεν μάθουμε πολλά γράμματα, ότι δεν θα ζήσουμε. Δεν υπάρχουν τέχνες, εργασίες θαυμάσεις, χειρονακτικές. Αρκεί κανείς να τις κάνει με τιμή, με αλήθεια, και να τις κάνει αυτή τη δουλειά, να την κάνει κατ' επιστήμη, δηλαδή να την κάνει σωστά, να τη μάθει σωστά. Δεν θα μπορεί να ζήσει θαυμάσια και να έχει και τιμή μέσα στην κοινωνία. Αλλά τι θέλουμε κάποτε τα παιδιά μας να γίνουν μεγαλύτερα και ανώτερα από εμάς. Αν εγώ έγινα εργάτης, το παιδί μου να γίνει γιατρός. Γιατί, αδελφέ, γιατί? Αυτό είναι μια καθαρή καινοδοξία. Κάποτε λέγει ένας πατέρας στο παιδί του, ξέρεις, του λέει, ότι 18 χρονών ο Μέγας Ναπολέων, στην ηλικία σου δηλαδή, ήταν λοχαγός. Ναι, πατέρα, του λέγει ο γιος, και στη δική σου ηλικία ο Μέγας Ναπολέων ήταν στρατηγός. Ακόμη εμείς για τον εαυτόν μας να μην ζητούμε τίτλους κοινωνικής τιμής. Είναι υπερηφάνεια εάν δεν έχουμε πράγματι την ικανότητα. Θέλουμε να μπούμε σε συλλόγους. Θέλουμε να γίνουμε και μάλιστα και πρόεδροι. Θέλουμε να μπούμε στην ενορία, στην επιτροπή, σε άλλες επιτροπές, ποικίλες επιτροπές, είτε εκκλησιαστικές είτε κοσμικές. Το αποτέλεσμα είναι όταν δεν μπορούμε να τα κάνουμε θάλασσα. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα άσχημη και να αποτύχουμε. Αισθανόμεθα ότι μπορούμε να
να δώσουμε τις δυνατότητές μας. Δεν μπορούμε να καθίσουμε στη θέση μας και να μην σηκωθούμε και λέμε ότι θέλω να γίνω αυτό ή εκείνο. Είναι γνωστό εκείνο το παράδειγμα που κάποτε ο ευθύδημος επήγαινε να θυσιάσει στους θεούς. Και του λέγει, βρήκε το Σωκράτη στον δρόμο και του λέγει ο Σωκράτης, πού πας? Πάω να προσευχηθώ. Τι θα ζητήσω από το Θεό? Τι θα ζητήσω, λέγει, πλούτον? Θα ζητήσω να κυβερνήσω την πόλη των Αθηνών μια μέρα? Για το τελευταίο του λέγει, και αν δεν καταφέρεις να κυβερνήσεις σωστά την πόλη των Αθηνών, και τότε οι άνθρωποι σε υβρίζουν ή έχεις κακό αποτέλεσμα, κακό τέλος, μόνο και μόνο γιατί δεν μπόρεσες να κυβερνήσεις σωστά την πόλη των Αθηνών, τότε θα σε συνέφερε να σου δώσει αυτό ο Θεός που ζητάς? Προφανώς όχι, λέγει. Δεν σας λέγω το παρακάτω, εκείνο το περίφημο του Σωκράτους που είπε, και εγώ δεν ξέρω τι να σου πω, ότι πρέπει να ζητήσω μη στον Θεό, αλλά θα έρθει εκείνος ο οποίος θα μας διδάξει τι πρέπει να ζητάμε στην προσευχή μας. Προφητικότατα, αγαπητοί μου, και αυτός ήλθε, είναι ο Μεσσίας. Εκείνος μας δίδαξε πως πρέπει να προσευχόμεθα, όταν οι μαθητές του είπαν, Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, ώστε ούτε βατολογία να υπάρχει, ούτε άλλα πράγματα τα οποία ο Θεός δεν θα ήθελε ποτέ να του ζητήσουμε. Είδατε λοιπόν ότι ο Σωκράτης προσπαθεί να βοηθήσει τον ευθύδημο να καταλάβει ότι οπωσδήποτε δεν θα έπρεπε να ζητήσει κάτι και να επιδοθεί σε κάτι αν αυτό, σε αυτό δεν είχε μία επίδοση. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Λόγος του Θεού, Δευτερονόμιον 29,9, «Συνείτε πάντα όσα ποιείτε». Δηλαδή να κατανοείτε όσα θα κάνετε στη ζωή σας, να τα μελετάτε, να ερωτάτε, να τα βασανίζετε. Όχι με πρώτην ευκολία, κινούμενοι από την καινοδοξία, να πηγαίνουμε ενώ δεν μπορούμε να αποδώσουμε, να αναλαμβάνουμε εργασίες για τις οποίες αύριο θα μας βρίζουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να μπορούμε πάντα να λέμε στο Θεό, για να είμαι θα πάντοτε εις τον χώρο της ταπεινώσεως, διότι το χωρίον αναφέρεται στην ταπείνωση, και τα όλα αυτά θέματα που λέμε, σας υπενθυμίζω ότι αναφέρονται εις το θέμα της ταπεινώσεως. Να μπορούμε πάντα να λέμε εκείνον των θαυμάσιων ψαλμών, των 130, που λέγει, «Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ επορεύθην εν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίης υπέρ εμέ». Δηλαδή, «Κύριε, δεν υπερηφανεύθηκε η καρδιά μου, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου». Δηλαδή οι οφθαλμοί μου δεν σηκώθηκαν ακατάδεκτοι με αλαζονία απέναντι των άλλων, ότι εγώ αξίζω περισσότερο από τους άλλους. Ούτε πορεύθηκα εν μεγάλης. Δηλαδή δεν ανέλαβα δουλειές που είναι ανώτερες των δυνάμεών μου. Ουδέν θαυμασίης υπερεύμε. Ούτε θαυμαστά πράγματα που ξεπερνάνε τις δυνατότητές μου. Ο καθένας μας έχει κάποια ταλέντα από το Θεό. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει ταλέντο από το Θεό. Θυμηθείτε μόνο την παραβολή των ταλάντων. Και το ταλέντο, η λέξη ταλέντο, είναι ελληνική λέξη από το τάλαντο, το οποίο τάλαντο, αναφερόμενο μάλιστα, αναφερομένη λέξη στην παραβολή των ταλάντων, νόμισμα είναι. Αργυρούν ή χρυζούν, μεγάλης αξίας. Μάλιστα το χρυσούν ήταν πολύ μεγάλης αξίας. Το ένα τάλαντο σε αξία, όχι αρχαιολογική, αλλά πραγματική, αντιστοιχεί με 240 χρυσές λίρες. Το ένα τάλαντο. Το αθηναϊκό, γιατί έχουμε και άλλων πόλεων τάλαντα με ποικίλην αξία. Από εκεί η λέξη πήγε στην Ευρώπη και γύρισε πάλι πίσω στην Ελλάδα με την ονομασία ταλέντο.
ενώ στην πραγματικότητα είναι το τάλαντον. Ό,τι λέει ακριβώς αυτή η ελληνική λέξη, τάλαντον. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε τάλαντα. Θυμηθείτε την παραβολή που λέει: στον έναν έδωσε πέντε, στον άλλον έδωσε δυο, στον άλλον έδωσε μία, ένα τάλαντο. Τι σημαίνει? Ότι σε όλους τους δούλους έδωσε τάλαντο. Αλλά αυτό το «σε όλους τους δούλους» σημαίνει ότι όλοι έχουν πάρει κάτι. Άλλος έχει το τάλαντο στην ψυχή του, δηλαδή πνευματικά χαρίσματα. Άλλος έχει σωματικά χαρίσματα. Έχει γερά πόδια, έχει γερά χέρια και το καθεξής. Μπορεί να κάνει μια δουλειά την οποία δεν μπορεί να κάνει ένας ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα την σωματική. Έχει όμως την πνευματική. Αλλά θα πρέπει όμως ο καθένας να εξακριβώσει τι έχει πάρει από το Θεό. Αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο. Δεν είναι εύκολο, διότι εκείνο που μας εμποδίζει να εξακριβώσουμε τι έχουμε, τι αξίζουμε, είναι η καινοδοξία. Αν θέλετε, η μεν καινοδοξία, η υπερηφάνεια, είναι εκείνη η οποία μας λέγει ότι έχουμε κάτι περισσότερο από εκείνο το οποίο έχουμε. Αλλά είναι και μια άλλη όψη. Είναι τα αισθήματα μειονεκτικότητος, τα οποία και αυτά είναι καινοδοξία. Είναι το άλλον άκρον ενός και του αυτού θέματος. Μην ξεχνάμε ότι αισθήματα μειονεκτικότητος έχουν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν πολύ ισχυρόν χαρακτήρα, και τότε αμέσως παρουσιάζουν τον εαυτό τους κακόμοιρον. Όταν έχουν αυταρχικόν χαρακτήρα, τότε παρουσιάζονται με αυταρχισμόν, προβάλλοντες εκείνα τα οποία έχουν, ή καλύτερα εκείνα τα οποία δεν έχουν, μόνο και μόνο γιατί είναι κάπως ισχυροί χαρακτήρες. Είτε λοιπόν έχω μία προβολή του εαυτού μου, είτε έχω μία μείωση του εαυτού μου, στην πραγματικότητα είναι ένα και το αυτό πράγμα. Είναι η υπερηφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να εξακριβώσω τι έχω, ούτε να υπερβάλλω ούτε να υποτιμήσω. Αν θέλετε, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε αυτόν τον θαυμάσιον ορισμόν του μεγάλου βασιλείου περί της ταπεινοφροσύνης. Ακούστε τι λέγει. Τι είναι, λέγει, ταπείνωσης? Επάνωδος επί την οικίαν αξίαν. Να γυρίσεις σε αυτό που αξίζεις. Επάνωδος. Γιατί επάνωδος? Διότι δεν είμαστε σε αυτό που είμαστε. Διότι έχουμε αποκλίνει εξαιτίας επιδράσεων καιροδοξίας, υπερηφανίας. Πρέπει λοιπόν να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που πράγματι αξίζουμε. Σας είπα όμως ότι αυτό είναι δύσκολο. Όταν όμως έχουμε μία στοιχειώδη ταπείνωση και μπορούμε να ερωτούμε ή να εξακριβώνουμε στον εαυτό μας ή από τους άλλους ή από τις ίδιες μας τις δυνάμεις, τότε σιγά σιγά γυρίζουμε πράγματι σε εκείνο το οποίο αξίζουμε. Διότι, εάν αγαπητοί, επήραμε τάλαντα από το Θεό, αλλά δεν τα καλλιεργούμε, μάρτυση παραβολή. Θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό. Δεν κατεχράστη ο τρίτος δούλος το τάλαντο που πήρε. Δεν το κατεχράστη. Πού να το κατεχράτω κιόλας? Δηλαδή, να πάρεις ταλέντο από το Θεό, να πάρεις ικανότητες και να τις ξοδέψεις, να τις παταλήσεις στην αμαρτία, ή το να γίνεις εφευρετής, εν ευρία ενία, εφευρετής κακών. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Είναι κατασπατάλησης της περιουσίας της πατρικής, που βλέπουμε σε μια άλλη παραβολή του ασώτου ιού. Πήρε, λέει, την πατρική περιουσία και την κατεσπατάλησε ζών ασώτος.
Δηλαδή πού? Στην αμαρτία ξοδεύεις το ταλαντό σου. Δεν σπαταλά ο δούλος της παραβολής, αλλά τι, τι λέγει? Παίρνει το τάλαντο και το κρύβει στη γη. Και τι λέγει? Όταν επιστρέφει ο Κύριος του για να δώσει λόγο, του λέγει: Κύριε, επειδή ξέρω ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, ότι θερίζεις εκεί που δεν σπέρνεις και μαζεύεις εκεί που δεν σκόρπισες. Δηλαδή, για σκεφτείτε να πεις στον υπηρέτη σου να θερίσει σιτάρι εδώ που είναι η αίθουσα αυτή με μάρμαρο χάμω. Πώς, αφού είναι δυνατόν να φυτρώσει εδώ σιτάρι, πώς θα θερίσει εδώ πέρα? Γι' αυτό σε φοβήθηκα και έκρυψα το ταλαντό σου. Έχεις το σον, δηλαδή ότι μου δώσες, πάρτο. Δούλε πονηρέ, του λέει, άχρηστε άνθρωπε, άχρηστε άνθρωπε, έπρεπε να το δώσεις στους τραπεζίτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον κατηγορεί και τον βάζει στη φυλακή, δηλαδή η αιωνία κόλασης, επειδή δεν εργάστηκε το τάλαντο που πήρε από το Θεό. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Θα δώσουμε εξίσου λόγο στο Θεό αν προσπαθούμε να αναπτύξουμε ανύπαρκτα τάλαντα που δεν μας έχει δώσει ο Θεός. Και στην μια περίπτωση και στην άλλη, οπωσδήποτε τα πράγματα δεν είναι καλά. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Ό,τι είπε ο Μέγας Βασίλειος, να γυρίσουμε επί την οικίαν αξία, να γυρίσουμε σε αυτό το οποίο είμαστε. Έτσι, όλα αυτά που σας είπα τα σημειώνει ο Απόστολος Παύλος ως εξής: μη υπερφρονήν παροδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν, εκάστο ως ο Θεός εμέρισε μέτρων πίστεως. Ρωμαίους 12,3. Δηλαδή, να μην υπερφρονούμε, να μην νομίζουμε κάτι παραπάνω για τον εαυτό μας, παροδι φρονήν, από εκεί το οποίο οφείλαμε να φρονούμε, αλλά πρέπει να φρονούμε εις το να σοφρονούμε. Να έχουμε σωστό το μυαλό μας. Εξάλλου η λέξη σοφρονώ, η αρχαία σημασία είναι έχων σώα στα σφρένα. Σόφρον, σοφρονώ, έχω σώα στα σφρένα. Δηλαδή σωστό μυαλό, σκέπτομαι σωστά. Κατόπινα εξέπεσε στη σημασία σοφροσύνη και θα πει καθαρότητα από σαρκικά αμαρτήματα. Αλλά η πρώτη σημασία είναι αυτή: εκάστο δε όσο ο Θεός εμέρισε μέτρων πίστεως. Κατά το μέτρο της πίστεως που ο καθένας έχει, ο Θεός έχει μοιράσει τα χαρίσματα, έχει μοιράσει τα τάλαντα. Και αφού λοιπόν κατά το μέτρο της πίστεως ο καθένας πήρε, ο καθένας λοιπόν οφείλει να δει τι έχει, τι πήρε, και αυτό να αρχίσει να το καλλιεργεί, να το δουλεύει, να το αποδώσει στον Θεό διπλάσιο. Και έρχομεθα τώρα στο δεύτερο ημιστήχιο του χωρίου. Εδώ θα ήθελα λίγο να προσέξετε, γιατί οπωσδήποτε θα δείτε μερικά σπουδαία σημεία. Μπορεί λίγο να είναι κάπως δύσκολα, αλλά εγώ ξέρω ότι αντιλαμβάνεστε πολύ καλά όλα αυτά, γιατί πια έχετε τριβεί στο να ακούτε το Λόγο του Θεού και συνεπώς πιστεύω πάντοτε ότι αντιλαμβάνεστε. Το δεύτερον ημιστήχιο του χωρίου λέγει: και ισχυρότερά σου μη εξέταζε. Μην εξετάζεις πράγματα που είναι πιο δυνατά από σένα. Σε αυτό το ημιστήχιο θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να πούμε πολλά, μα πολλά. Αλλά όταν ο ιερός συγγραφεύς έγραφε όχι αυτό το στίχο, αλλά όλη αυτή την περικοπή που μιλάμε τώρα, ποια περικοπή? Περί ταπεινοφροσύνης. Τα προηγούμενα χωρία που έχουμε πει και τα επόμενα που θα πούμε πρώτο Θεός, όταν τα έγραφε αυτά εννοούσε
την περιέργεια της ελληνικής φιλοσοφίας, ακόμα και την φαντασιοπληξία των Ιουδαϊκών εκείνων αποκρύφων βιβλίων για την καβάλα, δηλαδή τη μαγεία, καβάλα με δύο β' το γράφουμε, ή καμπάλα όπως τη λέγουν οι Εβραίοι, για τη μαγεία και για την θεοσοφία. Ακόμα εννοούσε ο ιερός συγγραφεύς, είναι του δευτέρου αιώνος προ Χριστού, ήδη στην εποχή του υπήρχε η διαβόητη γνώση με γάμα κεφαλαίων, που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα συγκριτισμός, ένα συνοθήλευμα πολλών φιλοσοφικών συστημάτων και θρησκευμάτων. Μέσα δε σε αυτά είχε συμπεριληφθεί και ο Ιουδαϊσμός, και μετά Χριστόν περί τίνος πρόκειται όμως όταν λέγει «και ισχυρότερα σου μη εξέταζε», αναφερόμενος σε όλα εκείνα τα οποία σας είπα, στην ελληνική φιλοσοφία, στην καβαλιστική και θεοσοφιστική φαντασιοπληξία των αποκρύφων Ιουδαϊκών βιβλίων ή στην γνώση το γάμα κεφαλαίων. Λέει το Δευτερονόμιον 29,28: «Τα κρυπτά Κυρίω το Θεό ημών, τα δε φανερά ημίν και τη τέκνης ημών εις τον αιώνα, ποιήν πάντα τα ρήματα του νόμου τούτου». Δηλαδή, ό,τι κρυπτών ανήκει στον Κύριον, ό,τι φανερό ανήκει σε εμάς και στα παιδιά μας, και δεν έχουμε παρά να τηρούμε ό,τι λέγουν οι εντολές του Θεού. Ένα ψαλμικό, 113 ψαλμός, στίχος 24, λέγει το εξής: «Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της υής των ανθρώπων». Δηλαδή ο ουρανός του ουρανού, δηλαδή αυτός ο ουρανός εδώ από πάνω, θα λέγαμε καταρχάς ο ουρανός που πετάνε τα πουλιά, ο ουρανός που έχουμε τα σύννεφα, ο μετεωρολογικός ουρανός, και ο ουρανός που είναι ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, η γαλαξία και τα λοιπά, δηλαδή ο αστρονομικός ουρανός. Όλα αυτά με μία λέξη τα λέμε ουρανός. Αλλά αυτός ο ουρανός είχε έναν άλλον ουρανόν, δηλαδή ο χώρος του Θεού. Ο ουρανός του ουρανού ανήκει στον Κύριο, τη γη την έδωσε στους ανθρώπους. Τι σημαίνουν και τα δυο αυτά? Ποια είναι η έννοια αυτών των δύο στίχων? Ότι εκείνα που ο Θεός αποκαλύπτει ή που είναι αντικείμενο ερεύνης, μπορεί ο άνθρωπος να τα ερευνήσει. Αντιθέτως, ό,τι ο Θεός δεν αποκαλύπτει, δηλαδή ο ουρανός του ουρανού επί παραδείγματι, αυτό δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενον ερεύνης. Αν γίνεται, είναι μορφή υπερηφανίας. Γιατί μην ξεχνάτε το θέμα περί υπερηφανίας. Επειδή όμως ο άνθρωπος διακατέχεται από μίαν δαιμονική περιέργεια και υπερηφάνεια, ασχολείται με μεταφυσικά πράγματα για να μάθει τα κεκριμένα του Θεού, και επειδή ο Θεός δεν τα αποκαλύπτει, το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι: «Ο Θεέ, δεν μου αποκαλύπτεις τα του ουρανού? Βέβαια μου απεκάλυψες ό,τι μου απεκάλυψες, αλλά εγώ θέλω περισσότερα». Επειδή λοιπόν δεν μου αποκαλύπτεις τα περισσότερα, ξέρω άλλο δρόμο, ξέρω άλλο μονοπάτι. Και το μονοπάτι αυτό λέγεται το μονοπάτι της μαγείας, το μονοπάτι του πνευματισμού, της θεοσοφίας, της μαντικής
κατά κάποιο τρόπο της φιλοσοφίας και του γνωστικισμού, να μάθω εκείνα τα οποία εσύ ο Θεός δεν μου αποκαλύπτεις. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω άλλο αφεντικό, θα χρησιμοποιήσω το διάβολο. Αυτό βεβαίως κατ' ουσίαν είναι. Δεν το λέγουν όμως, ούτε ήδη θα ήθελαν να το πιστέψουν, πλην εξαιρέσεων, πλην εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στην μαγεία και στον διάβολο ή στον πνευματισμό, και οπωσδήποτε αυτοί γνωρίζουν ποιες δυνάμεις χρησιμοποιούν. Να τα δούμε αυτά επιμέρους, γιατί όλα αυτά είναι υπερηφάνεια. Αν δεν μου δείχνησε, εγώ θα χρησιμοποιήσω άλλο τρόπο. Πέστε μου, ταπείνωσης είναι. Όταν ζητώ τα παραπάνω, διότι αν έπρεπε να μου τα πει ο Θεός θα μου τα έλεγε. Άρα όταν εγώ θέλω τα περισσότερα είμαι υπερήφανος. Είναι, όπως σας είπα, αυτή η δαιμονική περιέργεια, η υπερηφάνεια, η δαιμονική, να μάθω εκείνα τα οποία ο Θεός δεν μου αποκαλύπτει. Όπως επί παραδείγματι το μέλλον. Τι θα μου συμβεί αύριο του χρόνου, τι θα κάνω, τι θέματα θα πέσουν στις εξετάσεις. Και πάμε στον πνευματισμό, πάμε στη μαγεία. Αλλιώτικα θα στο απεκάλυπτε ο Θεός αν είναι το αναγκαίον, αλλά δεν στο αποκαλύπτει ο Θεός. Άρα λοιπόν είσαι υπερήφανος. Να τα δούμε όμως επιμέρους αυτά. Ως προς την μαγεία και την μαντική, θέλαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος αναζητά να γνωρίσει και να χειρίζεται υπερφυσικές δυνάμεις μόνο και μόνο από μια υπερηφάνεια. Ξέρετε, όταν εγώ καταλάβω ότι έχω μια δύναμη στα χέρια μου, ότι μπορώ να καλώ πνεύματα, ότι μπορώ να επιδρώ δια της μαγείας, αυτό με γοητεύει, μου δίνει μια άλλη διάσταση έναντι των άλλων ανθρώπων, και αφού με γοητεύει μου κολακεύει την υπερηφάνειά μου και μου την αυξάνει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ο μάγος εύκολα δεν πάει, δεν μετανοεί και δεν πάει να εξομολογηθεί. Σας βεβαιώνω, πόσα χρόνια είμαι στη Λάρισα, 25 χρόνια, σας βεβαιώνω, μέχρι σήμερα μάγος, μάγισσα, δεν ήρθε ούτε ένας να εξομολογηθεί. Ήρθανε πόρνοι, ήρθανε μυχοί, ήρθανε φωνείς, ήρθανε βλάσφημοι, ήρθαν άπιστοι, ήρθαν άθεοι, ήρθαν, εκτός από μάγους. Μια φορά ήρθε ένας, ο οποίος στην μαντική μετερχόνταν, κάτι εκεί χειρομαντίες και κάτι καφές, τους καφέδες και δεν ξέρω τι, μετενόησε. Τον κρατούσα κάποιον καιρό, ξέρω εγώ, τον έχασα, δεν ξέρω τι απέγινε. Πιθανώς ξαναγύρισε στην παλιά του τέχνη. Γιατί είναι φοβερά υπερήφανη έκφραση το να μετέρχομαι αυτές τις υπερφυσικές δυνάμεις, να τις κρατώ στα χέρια μου. Μου δίδουν ατού στη ζωή. Μου δίδουν δηλαδή επιχειρήματα, με κάνουν δυνατόν. Όπως σήμερα μαθαίνουν οι άνθρωποι τι που φτάσανε. Μαθαίνουν την ιαπωνική πάλι μόνο και μόνο για να μπορούν να αντιμετωπίζουν ενδεχομένους εχθρούς, επειδή η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί. Λέω σε κάποιον νέο που τον είχα δει προημερών, είδα τα μπράτσα του εδώ πολύ γερά. Αυτός όμως δεν έκανε δουλειά για να έχει γερά μπράτσα. Του λέω, μήπως μαθαίνεις ιαπωνική πάλι. Μάλιστα αυτός είναι στην Αμερική, έφυγε. Λέει, ναι, πού το καταλάβατε. Δεν του είπα βεβαίως από πού το κατάλαβα, ήταν πολύ απλό. Αλλά μου λέει, όταν το ρώτησα γιατί, μου λέει, ξέρετε, έχουμε πολλούς εγκληματίες και πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουν μάθει την άλλη εκείνη δύναμη που λέγεται Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και πιστεύουμε στα μπράτσα μας και στην τέχνη να μπορούμε να εξουδετερώσουμε τον άλλον, τον εγκληματία κλπ. Έτσι,
όταν έχεις μια δύναμη στα χέρια σου, δεν την αφήνεις εύκολα. Πολύ παραπάνω αν αυτή η δύναμη είναι υπερφυσική. Γι' αυτό σας είπα, δεν μετανοεί ο άνθρωπος ο οποίος μετέρχεται αυτήν την δύναμη. Θα ήθελα μόνο να δω να σας πω κάτι, γιατί φυσικά ο σκοπός μου δεν είναι ούτε το περιμαγείας θέμα να αναπτύξω, ή της μαντικής, δεν είναι, απλώς αναφορά κάνω. Να σας πω ότι τελευταία ο άνθρωπος που έφυγε από το Θεό πάει στα υποκατάστατα πίστεως, διότι όταν αφήσεις το γνήσιο πας στα υποκαταστατά του, είναι πάρα πολύ φυσικό. Αφήνεις την γνησία χαρά, πηγαίνεις στα υποκαταστατά της. Αφήνεις το Θεό, πηγαίνεις σε υποκατάστατα πίστεως, όπως να πιστεύεις στο πέταλο, στην κρομίδα, στην μπλε χάντρα και άλλα πολλά, ή να πιστεύεις στη μαντική και στη μαγεία και το καθεξής, τους δαίμονες κλπ. Έτσι η εποχή μας, επειδή έχει φύγει από το Θεό, γι' αυτό επιδίδεται σε στοιχεία του κύκλου της μαγείας, όπως είναι κυρίως η μαντική τέχνη, όπως είναι το να κοιτάζεις τις γραμμές του χεριού, η γνωστή χειρομαντία, ή να κοιτάζεις το φλιτζάνι του καφέ και από εκεί να μαντεύσεις, ή ακόμη να έχεις την κλειδομαντία, βάζουν μέσα στη σύνοψη στο Ευαγγέλιο ένα κλειδί και αυτό το κλειδί γυρίζει πράγματι γυρίζει, και βάζεις εσύ σημάδι για να πάρεις την απάντηση και ούτω καθεξής. Πέραν όμως από την μαντική, χρησιμοποιείται και ο πνευματισμός, και αν θέλετε, αν κάνετε την παρατήρηση σε αυτούς που μετέρχονται αυτά, σου λέγουν ότι απλώς παίζουμε, λέγει, παίζουμε. Το πολύ φοβερό είναι ότι αυτά έχουν διαδοθεί εις τον κόσμο των παιδιών μας, δηλαδή εις τη σπουδάζουσα και μαθητιώσα νεολαία. Στα παιδιά, αγόρια κορίτσια και του λυκείου και των ανωτάτων σχολών, από ΚΑΤΕ, Πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή άνω των 18 χρονών παιδιά. Έτσι, ας με επιτραπεί να το πω, όταν τους πεις πως, γιατί, έτσι από πλάκα λέει το κάνουμε. Ακούστε λοιπόν μια τέτοια, βάζω πάντα τη λέξη εντός εισαγωγικών γιατί δεν μιλάω έτσι, ας δούμε λοιπόν μια τέτοια πλάκα που τελευταία μου διηγήθηκε με πρόσωπο. Ακούστε, είναι μια παρέα φοιτητέ και από πλάκα λένε, δεν ρωτάμε για ένα θέμα. Να επικαλεστούμε ένα πνεύμα και να ρωτήσουμε για ένα θέμα. Τι έκαναν λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επήραν, αξίζει να σας το διηγηθώ, επήραν τα 24 γράμματα του αλφαβήτου, κάπως μεγάλα γράμματα, σε 24 καρτάκια, και τα έβαλαν γύρω γύρω σε ένα κύκλο, από το Α έως το Ω. Στο κέντρο, αυτά πάνω σε ένα τραπεζάκι γίνονται, έβαλαν ένα ποτήρι, άδειο το ποτήρι. Όλοι ακούμπησαν τα δάχτυλά τους επάνω στο ποτήρι. Μερικοί από αυτούς αισθάνθηκαν μια ζέστη παράξενη στα χέρι τους, άλλοι τίποτα δεν αισθάνθηκαν. Το πρόσωπο που μου τα έλεγε αυτά, μια κοπέλα, αυτή το η κυρίως αιτία να γίνει ό,τι έγινε παρακάτω. Αυτή είχε αυτήν την δαιμονική ικανότητα, δηλαδή θα λέγαμε οι δαίμονες αυτοί χρησιμοποίησαν, κυρίως αυτήν. Το ποτήρι άρχισε να κουνιέται μόνο του. Τα δάχτυλα ούτε καν τα ακούμπησαν, όπως μου είπε, πάνω στο ποτήρι, απλώς από πάνω τα έβαλαν. Το ποτήρι έτσι να κινείται μόνο του. Και ρωτούν, είσαι πνεύμα αγαθών ή πονηρών? Και το ποτήρι αρχίζει να φεύγει από το κέντρο μόνο του και να πηγαίνει προς τα γράμματα της περιφερίας.
διότι η ερώτηση ήταν σαφής: είσαι αγαθόν? Και πήγε πρώτα στο νι, μετά στο αλφα και μετά στο γιώτα, δηλαδή ναι. Και μάλιστα, όπως μου είπε το ίδιο το πρόσωπο, ορθογραφημένα, όχι ανορθόγραφα, όχι μη έψιλον, μη αλφαγιώτα. Το ποτήρι μόνο του μπροστά στα εκπληκτά μάτια 8 φοιτητών. Κατόπιν ξαναρωτούν: είσαι πονηρόν πνεύμα ή αγαθόν? Ναι, είσαι πονηρό πνεύμα, απάντησέ μας. Και απαντάει τώρα ότι είναι πονηρόν. Πότε έλεγε την αλήθεια? Πότε έλεγε? Προφανώς έλεγε τη δεύτερη φορά την αλήθεια. Διότι στον πνευματισμό έχουμε πνευματιστική συνεδρίαση. Έτσι λέγεται αυτό. Πνευματιστική συνεδρίαση. Έχουμε ψεύδι επί ψευδών. Αλλά επειδή έχουμε φαινόμενα, καταπλήσουν τους παρευρισκομένους. Και αρχίζει το ποτήρι να κινείται με τέτοια δύναμη μέσα στον κύκλο που άρχισαν να τρομάζουν οι ίδιοι. Δεν ήξεραν πώς να το καθησυχάσουν. Για μια στιγμή, αγαπητοί μου, ήταν μια φοιτήτρια η οποία λέγει, τα βλέπε κουτάκι, ίσως τα βλέπε, δεν ξέρω πώς, γελούσε. Γελούσε, διαρκώς γελούσε. Και μια στιγμή ακούμπησε και αυτή στο τραπέζι και δέχεται κατά τη στιγμή που το ποτήρι εκκινήθη προς το μέρος της ένα τέτοιο κλώτσιμα, χωρίς το ποτήρι να φύγει από τον κύκλο, ένα τέτοιο κλώτσιμα ώστε ήταν από πίσω της ένα κρεβάτι. Έβγαλε μία κραυγή τρόμου και έπεσε λιπόθυμη στο κρεβάτι. Όταν την συνέφεραν, της είπαν τι αισθάνθηκε, λέει δεν ξέρω. Μία φοβερή δύναμη ήρθε και έπεσε εδώ στο στήθος μου επάνω και μετάχασα τις αισθήσεις μου. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα απαντώ στην κοπέλα που μου τα λέει: αυτή η φιλανάδα σου είναι έτοιμη να δαιμονιστεί. Υπόκειται στην δαιμονική ενέργεια. Το βράδυ έμεινε αυτή η οποία είχε την ικανότητα την πνευματιστική με την αδελφή της. Και αρχίζουν τώρα πνευματιστικά φαινόμενα εις το σπίτι. Μια πολυθρόνα κινείται μόνη της μέσα εις το δωμάτιο. Τους έπιασε σύγκριο άμα την είδανε. Ακούν έξω στο διαμέρισμα να ανοίγει με κλειδί η πόρτα, να περπατάει άνθρωπος με τα παπούτσια του, αλλά άνθρωπο δεν είδαν και η πόρτα κλειδωμένη. Δεν μπορούσαν να μείνουν πλέον μέσα εις το σπίτι. 2 η ώρα τη νύχτα ντύθηκαν και έφυγαν. Εκάλεσαν την επομένη ιερέα για να τους κάνει αγιασμό. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι δεν ήταν και πάρα πολύ αστείο το παιχνίδι. Ήταν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι αυτό. Και σπέβδω να σας πω και σας βεβαιώνω, αγαπητοί μου, γι' αυτό, ότι το θέμα του πνευματισμού, έτσι για πλάκα, στους φοιτητάς μας και στους μαθητάς των λυκείων, ίσως και των γυμνασίων, δεν μου έτυχε των γυμνασίων, σας βεβαιώνω, είναι διάχυτο. Δηλαδή κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Και όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με αυτά, τότε είναι έκθετος με πολύ ευκολία εις των δαιμονισμών. Έχουμε όμως και των γνωστικισμών, και αυτός είναι στον κύκλο της μαγείας κατά κάποιο τρόπο, ή αν θέλετε της φιλοσοφίας στον κύκλο, γιατί πρέπει να έρθουμε και στον χώρο της φιλοσοφίας. Θυμόσαστε 2 φορές το χειμώνα, την άνοιξη συγκεκριμένα, σας είχα μιλήσει στη Λάρισα με κάτι εξαφορμής κάποιων προσκλήσεων που έκαναν στην πόλη να βρεθούν άνθρωποι εκεί να παρακολουθήσουν κάποιες διαλέξεις των γνωστικιστικού περιεχομένου. Αυτοί, αγαπητοί μου, έχουν ενοικιάσει ένα σπίτι και εκεί
το ονόμασαν αυτό γνωστικών κέντρων Λαρίσης, και βεβαίως βρέθηκαν Λαρισαίοι να πάνε. Είναι καμιά δεκαπενταριά αυτοί οι οποίοι φοιτούν, τουλάχιστον σε ένα γκρουπ, σε μια ομάδα. Τώρα, αν είναι περισσότεροι, δεν ξέρω. Ένα άλλο πρόσωπο που πήγε εκεί μου έλεγε τι κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά ό,τι κάνει περίπου και ο βουδισμός. Και αυτοί, λέει, έχουν ένα ποτήρι στη μέση, σε ένα τραπέζι, και αυτοί το βλέπουν, επί ένα τέταρτο το βλέπουν και να συγκεντρώνουν τη σκέψη τους και άλλα πολλά συναφή. Και ότι όταν έτσι καλλιεργηθεί ο άνθρωπος, τότε γίνεται φωτισμένος, δηλαδή δαιμονισμένος. Και τότε λύονται όλα τα προβλήματά του. Δηλαδή, και μάλιστα το πρόσωπο αυτό ήθελε να παντρευτεί. Δηλαδή, πώς θα λυθεί τώρα, να, ξέρω εγώ, θα λυθεί, λέει, το πρόβλημά μου. Είναι ακριβώς ό,τι με τα ναρκωτικά. Όσο ο άνθρωπος έχει το μυαλό του σωστό, βεβαίως τα προβλήματά του εκκρεμούν. Από τη στιγμή που παίρνει ναρκωτικά και ζει στους παραδείσους, βεβαίως τα προβλήματά του είναι λυμένα, αλλά είναι όμως ψεύτικα λυμένα, δεν είναι σωστά. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι τα προβλήματα αυτά λύονται πράγματι, αλλά οι άνθρωποι αυτοί απασχολούνται σε κάποια πράγματα που δεν τους μένει δυνατότητα να αντιληφθούν τα προβλήματά τους. Να το έχετε υπόψη σας, να προσέξετε, να το πείτε και σε άλλους, κανείς να μην παρασυρθεί και βρεθεί σε αυτά τα όντως σατανικά κέντρα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας επολέμησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους αυτών των γνωστικισμών. Και μάλιστα αυτοί έχουν και τον τίτλο των αρχαίων γνωστικών κέντρων Λαρίσης. Προσοχή λοιπόν. Αλλά όπως σας είπα, στο θέμα της φιλοσοφίας θα είχα κάτι να πω, γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν φιλοσοφικά βιβλία. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι εάν η φιλοσοφία ασχολείται με γήινες πραγματικότητες, όπως είναι η φιλοσοφία των επιστημών, των μαθηματικών, της τέχνης, της ιστορίας, τότε δεν έχει τίποτα να βλάψει αυτό. Βέβαια δεν έχει τίποτα, θέλει προσοχή. Ωστόσο όμως κάνει μία ερμηνεία αυτών των πραγμάτων. Εάν η φιλοσοφία ασχολείται με τον άνθρωπο και τη φύση του, το τι είναι δηλαδή, και τον προορισμό του, τότε εάν μεν βρισκόμεθα προ Χριστού, όπως ασχολείται με το ανθρωπολογικό πρόβλημα ο Σωκράτης, τότε είναι αξιέπαινα τα πράγματα. Πολύ αξιέπαινα. Παίρνει εκείνο το γνώθις αυτών του μαντίου των Δελφών ο Σωκράτης και το κάνει βάση της φιλοσοφίας του, της ανθρωπολογικής. Αλλά μετά Χριστόν αυτή τη γνώση για τον άνθρωπο την έχουμε. Ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος. Ποια είναι η ουσία του? Ύλη και πνεύμα. Ποια είναι η φύση του? Η εικόνα του Θεού και καθομοίωση του Θεού. Ο προορισμός του? Να ομοιάσει του Θεού και να θεωθεί. Τα ξέρω λοιπόν. Ποιος είμαι, από τι συνίσταμαι δηλαδή, και ποιος είναι ο προορισμός μου. Θα το πω άλλη μια φορά. Είμαι ψυχή και σώμα. Θα ξαναβρεθώ με την Ανάσταση των νεκρών ηνωμένα αυτά τα δυο, ψυχή και σώμα, συνεπώς πλήρης και ολόκληρος, και είμαι εικόνα του Θεού και αγωνίζομαι να ομοιωθώ με τον Θεό, να ζήσω στη Βασιλεία Του. Δηλαδή να θεωθώ, να είμαι αιωνίως μαζί Του. Αυτό είναι ολόκληρο το ανθρωπολογικό πρόβλημα. Μετά Χριστόν λοιπόν, αφού έχω το Ευαγγέλιο, αφού έχω την Αποκάλυψη, να τρέχω τώρα σε φιλοσοφικά συστήματα όπως του υπαρξισμού και δεν ξέρω ποια άλλα, για να μάθω ποιος είναι ο άνθρωπος, όχι μόνο είναι περιττόν, αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Επικαλούμε λοιπόν την νοημοσύνη σας να το προσέξω αυτό το σημείο. Εάν κάποιος θα έλεγε όχι, από τους Σωκράτας τώρα που με ακούτε,
Όχι, εγώ θα διαβάσω. Αυτό είναι η υπερηφάνεια της διανοίας. Γιατί μην ξεχνάτε, μιλάμε για το θέμα της υπερηφανίας. Η επιστήμη, στον χώρο της επιστήμης, η επιστήμη δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους. Λέγει το ίδιο το βιβλίο της Σοφίας Σειρά 38,6. Και αυτός, ο Θεός δηλαδή, έδωκεν ανθρώπις επιστήμην ενδοξάζεσθε εν της θαυμασίης αυτού. Εν τούτης, και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος στην επιστήμη, διότι η επιστήμη δεν συμφέρει απεριόριστα εις τον άνθρωπο. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Και αυτή η επιστήμη ασκεί μια μαγεία με τον τρόπο της και μαγεύει τον άνθρωπο και του δίνει την αίσθηση ότι κρατάει τους κεραυνούς του Διός. Βρε φτωχέ άνθρωπο, βρε φτωχέ άνθρωπο, τι κρατάς τα χέρια σου, πυρηνική ενέργεια, τι κρατάς τα χέρια σου, να την εξαπολύσεις εναντίον των άλλων. Είναι λοιπόν η υπερηφάνεια, ας προσέξουμε. Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι η επιστήμη στα χέρια του ανθρώπου θα ήταν απεριόριστος εάν ο άνθρωπος έκανε καλή χρήση του κατ' εικόνα, δηλαδή της λογικής του και της ελευθερίας του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό που λέω τώρα? Ξέρετε πόσο μπορεί αυτό να αναλυθεί και τι μπορεί να υποθεί? Αν κάνει καλή χρήση του κατ' εικόνα, δηλαδή της λογικής του και της ελευθερίας του, και όταν είναι άγιος, τότε μπορεί βεβαίως στα χέρια του απεριορίστως να έχει την επιστήμη. Δεν κινδυνεύει. Αλλά είναι ο πεπτωκός άνθρωπος, είναι ο ξεπεσμένος άνθρωπος. Και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση της ελευθερίας, κακή χρήση του λογικού και δεν είναι άγιος. Συνεπώς η επιστήμη στα χέρια του καταντά ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Δεν μπορούμε απεριορίστως να ασχοληθούμε με αυτή, διότι φτάνουμε στο τέλος να έχουμε μία αυτοκαταστροφή και ψυχής και σώματος. Σήμερα πώς είναι εκείνοι οι οποίοι δέχονται υπερηφάνως στην επιστήμη, ότι αυτή θα λύσει όλα τα προβλήματα, ή αυτή η επιστήμη έκανε σήμερα τη ζωή μας? Θα μου πείτε, εύκολη και δύσκολη. Θα μου πείτε, βρήκε και τι δεν βρήκε? Ναι, και που μας έριξε όμως. Θα μου πείτε, καθαρίζει το νερό? Ναι, αλλά και τι πίνουμε όμως? Θα μου πείτε, καθαρίζει τον αέρα? Ναι, και τι αναπνέουμε όμως? Δεν μπορούμε να υπούμε, αγαπητοί μου, ότι αυτά είναι αβασάνιστα πράγματα και ότι απεριορίστως μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Γιατί ο άνθρωπος είναι ανώριμος. Είναι ανώριμος. Θυμηθείτε μόνο τις σύγχρονες επιστημονικές επιτεύξεις μπροστά στις οποίες ο άνθρωπος κυριολεκτικά τρομοκρατείται. Εάν γίνει πυρηνικός πόλεμος, πόσες φορές θα το έχω πει αυτό, τι θα γίνει? Διάβαζα ότι στην Αθήνα αρχίζουν τα πρώτα πυρηνικά καταφύγια. Αλλά αυτοί, λέει, οι οποίοι θα πάνε στα πυρηνικά καταφύγια, τώρα που χτίζονται καινούργιες πολυκατοικίες, οι οποίες κοστίζουν, μου φαίνεται το ένα καταφύγιο κοστίζει για μια οικογένεια, εννοείται μέσα, μου φαίνεται $10,000, αν καλώς θυμάμαι. Δηλαδή ο καθένας δεν μπορεί να κάνει ένα καταφύγιο με τόσα χρήματα. Και βέβαια θα ζήσουν αυτοί μόνο μερικές μέρες περισσότερο από ότι θα ζήσουν οι άλλοι που θα έχουν πεθάνει. Είναι λοιπόν δυνατόν να μην μας τρομοκρατούν αυτά τα πράγματα? Μας τρομοκρατούν. Γι' αυτό το λόγο λέγει η Αγία Γραφή, απροσετάγηση, είναι το επόμενο χωρίον, απροσετάγηση ταύτα διανοού, ούγαρες τη συχρία των γρυπτών. Εκείνα που προστάχθηκες από το Θεό, αυτά να σκέπτεσαι. Διότι δεν υπάρχει ανάγκη για τα κρυπτά του Θεού, για τα κρυπτά πράγματα. Αυτά άστα. Διότι αν ασχοληθείς με αυτά, στο τέλος θα είναι η δική σου η καταστροφή. Αλλά το θέμα περί της περηφανίας και των πτυχών της, αγαπητοί μου, θα το συνεχίσουμε πρώτα.